The accused therefore cannot be found guilty. Η ώρα της ειδηνηγορίας για τον Όσκαρ Πιστόριους έφτασε. Ο παρολυμπιονίκης απαλλάχθηκε από την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης. Παράλληλα, η δικαστής, το Κοζίλε Μασίπα, απέρριψε και την κατηγορία για φόνο δευτέρου βαθμού. Ο εισαγγελέας δεν απέδειξε, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι ο κατηγορούμενος είναι ένοχος για φόνο εκ προμελέτης, δήλωσε η δικαστής. Υπάρχουν στοιχεία, αλλά δεν είναι αρκετά για μια τέτοια διαπίστωση. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της ετοιμιγορίας, ο Όσκαρ Πιστόριους δάκρυσε. Η δικαστής, μεταξύ άλλων, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτύρων που είχαν καταθέσει πως είχαν ακούσει κραυγές και πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Είπε επίσης πως ο κατηγορούμενος ενήργησε πολύ βιαστικά, βία και πως η πράξη του χαρακτηρίζεται από αμέλεια. Υπογράμμισε επίσης πως όταν πυροβολούσε δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι θα σκότωνε το άτομο που βρισκόταν πίσω από την πόρτα του μπάνιου του. Ο ίδιος πάντως έχει ισχυριστεί ότι σκότωσε τη σύντροφό του Ρίβα από λάθος, καθώς νόμιζε πως εντός της οικίας του βρισκόταν κάποιος διαρρήκτης ο οποίος απειλούσε τη ζωή του. Ο Όσκαρ Πιστόριους έφτασε στο δικαστήριο φορώντας ένα μαύρο κοστούμι και άσπρο πουκάμισο, περιτριγυρισμένος από σωματοφύλακες, αστυνομικούς και δεκάδες δημοσιογράφους που βρίσκονταν σε εγρήγορση προκειμένου να μεταδώσουν πρώτη την απόφαση του φόνου που τον Φεβρουάριο του 2013 προκάλεσε σοκ παγκοσμίως.